εξελθεί σαν επιμένει στη συνάντηση. Θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τα πράγματά σου. Έχουμε τα ποίηματά σου. Αυτά είναι τα μόνα για μας πραγματά σου, εκτός βέβαια από τις ζωγραφισμένες πέτρες σου και τις ρίζες. Ό,τι έχουμε θα ψηλαφίσουμε, μήπως και σμίξουνε τα χέρια μας με τα χνάρια των θεριών σου. Κάτω από το αυγουστιάτικο ολιόμιο φεγγάρι που τόσο είχες αγαπήσει. Ένα φεγγάρι που αφυπνίζει τις λέξεις και τις σηκώνει για ληστερές πλέον από τη γονατισμένη σιωπή του. Απόψε ίσως συντελεστεί η συνάντηση με αυτές τις επίμονες και ανθεκτικές λέξεις, η συνάντηση που τόσες φορές έχει ματαιωθεί. Είμαστε επίμονοι και εμείς σπίτι. Ελπίζουμε να διασώσουμε τα νοήματά τους, να ανασύρουμε άφθαρτο τον πληθυντικό της πολυθυμίας τους από τις ανελαίητες επιχωματώσεις του χρόνου. Κόντρα στην αδυσόπιτη λύθη. Είμαστε επίμονοι κι εμείς, ήδη. Επίμονοι υπερασπιστές μιας μνήμης, το ίδιο άτεκτης και ανελαίτης. Ελπίζουμε, απόψε, να μπορέσουμε επιτέλους να πλάσουμε την πυρκαγιά σου και όχι σε ψυχρή προτομή δυναιμίας. Thank you.
το σουγιά στο κόκκαλο με το λουρί στο σπέρμα. Τύρω μια χή, μη την κλαίει. Συνετέλεσε πάρα πολύ η μουσική του Θεοδωράκη. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο η ποίηση έφτασε μέσα στα σπίτια, έφτασε μέσα στις ταβέρνες, έφτασε παντού και στους δρόμους. Το τραγούδησαν σε διαδηλώσεις, το τραγούδησαν, μην ξεχνάμε, σε αυτές τις μεγάλες και κρίσιμες ώρες του Πολυτεχνείου. Ο παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου άρχιζε με τρανοσύνη και έκλεινε με τρανοσύνη και κάθε τόσο επαναλαμβανόταν η ρομοσύνη, δημιουργώντας μια γενική ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και βεβαιότητας στη νίκη και στην πτώση της δικτατορίας. Η ζωή θα πάει την αντιφόρα, η ζωή θα πάει την αντιφόρα. Για την τιμή που μου κάνετε. Είπατε όμως κάτι άπρεπο.